Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω από αυτό εδώ το βήμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Τζαβάρας, προσπαθώντας να απαντήσει σε έναν πραγματικό φιλόσοφο, αναγνώρισε, πιθανόν χωρίς να το θέλει, την υπεροχή της αριστεράς επί της δεξιάς, αξιακά, θεωρητικά, πολιτικά. Αυτή η υπεροχή είναι εξάλλου αυταπόδεικτη. Αν κάποιος θα είχε την όρεξη να ακούσει την ομιλία που προηγήθηκε, την ομιλία του κυρίου Αβγενάκη, και αν άκουγε τις χυδαίες ad hominem επιθέσεις που εξαπέλυσε ο κύριος Αβγενάκης στον Πρωθυπουργό, αναπαράγοντας από αυτό εδώ το βήμα της Βουλής, τους γνωστούς λιβέλους της πιο σκοτεινής πλευράς του διαδικτύου. Εν πάση περιπτώσει, αφού ο κύριος Αβγενάκης ενθουσιάστηκε ακούγοντας τον εαυτό του να μιλάει, όπως τα έλεγε και ο Ντερντά, κύριε Τζαβάρα, μπορούμε όλοι μαζί να αφήσουμε όσα είπε στη λύθη ανεξαρτήτως της ετυμολογίας της. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό μας δίνει τη δυνατότητα πάντα για μια συζήτηση εφόλης της ύλης που αφορά την οικονομία, την κοινωνία, τις δέουσες προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και τα ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια. Την έκθεσή τους και τη σύγκρισή τους. Δεν αφορά δηλαδή μόνο την κοινοβουλευτική επαναεπιβεβαίωση συσχετισμών δεδομένων, αλλά πρωτίστως αφορά τους πολίτες που ακούν και συγκρίνουν. Και σε αυτή τη συζήτηση έχουν εκτεθεί δύο στην πραγματικότητα σχέδια. Αυτό της σημερινής κυβέρνησης και αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτά τα σχέδια είναι πραγματικά ανταγωνιστικά. Αντικατοπτρίζουν διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, διαφορετικό πολιτικό ήθος, διαφορετικές προτεραιότητες και σε τελευταία ανάλυση και πάνω απ' όλα αντικατοπτρίζουν διαφορετικές κοινωνικές εκπροσωπήσεις. Αντανακλούν τις ανάγκες δύο διαφορετικών κόσμων που συγκρούονται και θα συνεχίσουν να συγκρούονται. Από τη μία μεριά τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας, των ανέργων, όλων όσων έχουν πληγεί βαρύτατα από την οικονομική κρίση αλλά και τη διαχείρισή της κατά την καταστροφική πενταετία 2010-2014, τις ανάγκες δηλαδή της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και από την άλλη μεριά αντανακλούν τις ανάγκες του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος και της οικονομικής ολιγαρχίας. Όλες αυτές τις μέρες της συζήτησης, αλλά και πριν από αυτή, έχουν διαφανεί διαχωριστικές γραμμές. Έχουν γίνει περισσότερο σαφείς από ποτέ, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά. Διότι το σχέδιο και ορίζοντας αυτής της κυβέρνησης, παρά τους γνωστούς δημοσιονομικούς περιορισμούς και παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η Επιτροπία, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες θέτει ως μέγιστη προτεραιότητα την αντιστροφή μιας καταστροφικής πορείας για την κοινωνική πλειοψηφία. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι σε μια οικονομία η οποία έχει υποστεί μια πρωτοφανή διαδικασία εκαθάρισης επί 8 συναπτά έτη, έχει έρθει η στιγμή της ανάκαμψης. Το πραγματικό ερώτημα, το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής σύγκρουσης είναι ποιος θα ωφεληθεί από αυτή την ανάκαμψη. Είναι γι' αυτό το λόγο που είναι κρίσιμη η παραμονή αυτής της κυβέρνησης, ώστε η ανάπτυξη να λάβει αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά. Να ωφεληθούν από το νέο πλούτο οι εργαζόμενοι και όχι η ολιγαρχία. Και είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που οι διαχωριστικές γραμμές χαράσονται με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Χαράσονται όταν η αξιωματική αντιπολίτευση, με περισσή αλαζονία αλλά και περιφρόνηση για τον κόσμο της εργασίας, ονομάζει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις ιδεολειπτική αιμονή της αριστεράς. Ενώ κατά τη γνώμη τους δεν είναι ιδεολειπτική αιμονή η προσήλωση σε ένα σχέδιο που θέλει την Ελλάδα ειδική οικονομική ζώνη. Με πλήρως απορριθμισμένη αγορά εργασίας, χωρίς εργατικά δικαιώματα, χωρίς καμία εγγύηση προστασίας. Ακούστε, στα χρόνια της καταστροφικής πενταετίας ακριβώς αυτό το σχέδιο υλοποιήθηκε. Αυτό που προσπάθησαν και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ ήταν να ενισχύσουν και να επιταχύνουν μια αυθόρμητη κίνηση της καπιταλιστικής οικονομίας σε κρίση. Υλοποίησαν ένα σχέδιο το οποίο στόχευε στην ταχύτατη εκαθάριση όλων των μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και βεβαίως στη δημιουργία όρων για την αντατικότερη εκμετάλλευση της εργασίας. Στόχος τους ήταν η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με τη μείωση του μεριδίου των μισθών στο συνολικό ΑΕΠ, με τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος κεφαλαιακής εισόρευσης. Ενός καθεστώτος ασίδωτου, χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια, χωρίς κανόνες. Δεν είναι τυχαίο ότι
Η μερική απασχόληση στα χρόνια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας έγινε καθεστώς. Από το 38% που βρισκόταν περίπου το 2010, μέσα σε μια διετία το ποσοστό της μερικής απασχόλησης εκτινάχθηκε στο 59% στο τέλος της διακυβέρνησης των κυρίων Τσαμαρά και Βενιζέλου. Στόχος δικός μας δεν είναι μόνο ο περιορισμός της αυξητικής αυτής τάσης, της αυξητικής αυτής πορείας, αλλά η συνολική αντιστροφή της. Και γι' αυτό είναι κρισιμότατη η έκβαση της μάχης για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ξέρουμε ότι θα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία απέναντι. Το έχει δηλώσει ο ίδιος της ο Πρόεδρος. Ξέρουμε όμως ότι είναι και αναγκαία η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όχι για λόγους ταυτοτικούς ή δικαίωσης της αριστεράς, αλλά για λόγους επιβίωσης των ίδιων των εργαζομένων. Η κατάσταση εξαίρεσης που έχετε επιβάλει στην ελληνική αγορά εργασίας πρέπει να τελειώνει. Και θα κάνουμε το παν για να τελειώσει. Την ίδια στιγμή όμως ο προϋπολογισμός αυτός αναδεικνύει και μια άλλη προτεραιότητα που σας εξοργίζει. Εξοργίζει τη Νέα Δημοκρατία, εξοργίζει το Πασόκ. Τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Για πρώτη φορά μέσα στα χρόνια της κρίσης ο κοινωνικός προϋπολογισμός έχει αυξημένες πιστώσεις. Συγκεκριμένα στοιχεία αναφέρθηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς, από τον Υπουργό Υγείας, από τον Υπουργό Παιδείας, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας, από την Υπουργό Εργασίας. Θα σταχυολογήσω. 300 εκατομμύρια επιπλέον για τη στήριξη της υγείας και της εκπαίδευσης. 760 εκατομμύρια για την εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα. 100 εκατομμύρια για τη διευθέτηση στεγαστικών δανείων σε πολύ φτωχούς οφειλέτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Καθώς και 250 εκατομμύρια για την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και τη χρηματοδότηση της έρευνας και προγραμμάτων για τον επαναπατρισμό νέων ερευνητών. Είναι αυτά αρκετά, θα ρωτούσε κανείς. Η απάντηση είναι φυσικά όχι. Όμως είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε με δεδομένους στους δημοσιονομικούς περιορισμούς που μας επιβάλλει η Συμφωνία του Ιουλίου-Αυγούστου του 2015. Αυτό που οφείλουν όμως να αναρωτηθούν οι πολίτες είναι τι θα συνέβαινε αν δεν είχε προηγηθεί η διαπραγμάτευση που τόσο πολύ αρέσκεται να λιδωρεί η Νέα Δημοκρατία αλλά και το Πασόκ. Γιατί τόσο πολύ ενοχλεί η διαπραγμάτευση του 2015. Γιατί απλούστατα εσείς δεν διαπραγματευτήκατε ποτέ. Διότι ανέδειξε την δική σας εθελούσια υποταγή στις βουλήσεις των δανειστών. Τι θα συνέβαινε, πρέπει να αναρωτηθούμε, αν σήμερα για το 2016 αλλά και του χρόνου για το 2017 ίσχυε η συμφωνία που με πανηγυρισμούς υπογράφηκε το 2012, ποιοι θα ήταν οι αντίστοιχοι δημοσιονομικοί περιορισμοί? Πρωτογενή πλεονάσματα 4,5%. Και τώρα ενοχλείται η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ από το 0,5 και το 1,75. Πρέπει να μας πούν. Εσείς που σήμερα εμφανίζετε λαύροι κατά του 3,5% για το 2018, για πόσα χρόνια θα ίσχυε το 4,5%? Ουδής ισχυρίζεται ότι οι στόχοι είναι χαμηλοί. Αλλά οι μόνοι που δεν δικαιούστε να μιλάτε για το στόχο αυτό είστε εσείς που είχατε δεσμεύσει τη χώρα με το 4,5% μέχρι το 2031. Σήμερα λοιπόν, εσείς που μιλάτε για προϋπολογισμό λιτότητας και υπερφορολόγησης, τι θα λέγατε στον ελληνικό λαό αν έπρεπε να ψηφίσετε προϋπολογισμό με στόχο πλεώνασμα 8 δισεκατομμύρια ευρώ όπως είχατε υπογράψει? Και μην επαναλάβετε τα περί ανάπτυξης 3,5%. Ακόμη και ένα παιδί γνωρίζει ότι όλα αυτά είχαν γραφτεί στα χαρτιά για να βγαίνει η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, για να παρακαλάτε μετά για πιστοποιητικά βιωσιμότητας. Είχατε πέσει έξω σε όλους τους στόχους και σε όλες σας τις προβλέψεις καθ' όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων. Και θα πέφτατε ξανά έξω, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, όσο και αν τώρα κάνετε ότι το ξεχνάτε, ότι πλεονάσματα 4,5% και ανάπτυξη 3,7% δεν πηγαίνουν μαζί, αλληλοανερούνται. Μη συνεχίζετε λοιπόν τη φαντασιοπληξία του success story. Και μην εκβιάζετε κάποιοι από εσάς με νηπιακό πείσμα μια αδύνατη και κωμικοτραγική ιστορική δικαίωση που θα προκαλούσε απορία αν δεν προκαλούσε απλώς τη θυμηδία. Σταματήστε να πανηγυρίζετε μόνοι εσείς για το καταγεγραμμένο πια στη συλλογική μνήμη ως εγκληματικό PSI. Διότι καμία επιχειρηματολογική ακροβασία, κανένας διεστραμμένος αλγόριθμος δεν μπορεί να διαγράψει ή να δικαιολογήσει τη λαιλασία των ασφαλιστικών ταμείων, την καταστροφή των μικροομολογιούχων,
την εξαφάνιση των αποθεματικών των νοσοκομείων, την υποθήκευση των ελληνικών τραπεζών. Το μόνο που κάνουν οι αφηγήσεις αυτές είναι να υποτιμούν την πολιτική συζήτηση και να την μετατρέπουν σε ένα παραδοξολογικό μονόλογο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα μπορούσε κανείς να πει πολλά ακόμη, αλλά ο χρόνος είναι μονότροπος και δυστυχώς αν προσπαθεί να τα πει κανείς όλα μαζί γίνεται θόρυβος. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κλείσω με ένα σχόλιο για τις προχθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Πολλοί βιάστηκαν να τις χαρακτηρίσουν προεκλογικές. Και η απάντηση, αν και είναι κλισέ, είναι τουλάχιστον προφανής. Κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Οι ανακοινώσεις αυτές δεν ήταν ούτε προεκλογικού χαρακτήρα παροχή, ούτε και δώρο. Ήταν η ελάχιστη ένδειξη υποστήριξης αλλά και πράξη καθήκοντος απέναντι στους ανθρώπους εκείνους που σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος πολλαπλών κρίσεων. Όχι μόνο της οικονομικής κρίσης αλλά και του προσφυγικού. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε τη διαφορά μεταξύ της εξαγγελίας αυτής και της καθόλου αντίστοιχης κίνησης που εγγενίασε την απονενοημένη προεκλογική εκστρατεία του κυρίου Σαμαρά το 2014. Διότι τότε κανένα πλεόνασμα δεν μοιράστηκε όπως ψευδώς ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Έγινε αντίθετα η πολιτική επιλογή εκτροχιασμού του τότε προγράμματος μπροστά στην προδιαγεγραμμένη πολιτική ήττα. Διότι η δαπάνη των 450 εκατομμυρίων ευρώ, να σας θυμίσω ότι έγινε με έντοκο γραμμάτιο, εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του 2014 και οδήγησε στην αποτυχία να πιαστεί ο στόχος για το 1,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Να σας θυμίσω επίσης ότι ο λογαριασμός έγραψε 0,4% για το 2015, αφήνοντας ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά ποιος ενδιαφερόταν? Το ζήτημα ήταν να αναρκοθετηθεί ο δρόμος για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξαφανιστούν τα ταμιακά διαθέσιμα και να στηθεί το σκηνικό για την αριστερή παρένθεση. Δεν σας πέρασε όμως. Και δεν θα σας περάσει ούτε σήμερα. Γιατί σήμερα δεν διανέμονται ανύπαρκτοι πόροι, αλλά η υπεραπόδοση των εισόδων. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Και δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος για το 2016. Όσο και αν η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί τον εκτροχιασμό για να μπορέσει να δικαιολογήσει το σχεδιασμό της για το τέταρτο μνημόνιο, για ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας, φορτώνοντάς το στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα δικαιωθεί. Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς νομοθέτηση μέτρων και με αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η μεγάλη προσπάθεια για την αντιστροφή πορείας που ακολουθήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες θα συνεχιστεί. Οι δυσκολίες είναι γνωστές. Τα εμπόδια είναι υπαρκτά και οι κοινωνικές αντοχές είναι περιορισμένες. Δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν πανηγυρίζουμε, δεν θριαμβολογούμε. Με συνέπεια, ευθύτητα και ειλικρίνεια, κοιτάμε τον ελληνικό λαό στα μάτια και του λέμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Στο τέλος, θα κριθούμε όχι μόνο από τις προθέσεις, αλλά και από το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ.